Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε την 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Το Δεκέμβριο του 1991, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε να ανακηρύξει την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, με σκοπό να αναδείξει ένα πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση. Όμως η συγκεκριμένη μέρα είχε ήδη καθιερωθεί 10 χρόνια πριν, όταν οι γυναικείες οργανώσεις θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη των τριών αδερφών Μιραμπάλ, πολιτικές αγωνίστριες της Δομινικανής Δημοκρατίας, οι οποίες ξυλοκοπήθηκαν, στραγγαλίστηκαν μέχρι θανάτου κατά εντολή του δικτάτορα Τρουχίλου στις 25 Νοεμβρίου το 1960. Η βία κατά των γυναικών δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ συνόρων, πολιτισμών ή πλούτου. Είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο και αν δεν συμβαίνει σε εμάς, συμβαίνει δίπλα μας. Με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εντατικοποιεί περισσότερο τον στόχο της σε συνεργασία με τις δομές της, όπως είναι η γραμμή ΣΟΣ, τα 40 συμβουλευτικά κέντρα και 21 ξενώνες, ο οποίος δεν είναι άλλος από το να σπάσουμε τις αλυσίδες της σιωπής, να αποδεσμευτούν οι γυναίκες από τα δεσμά του φόβου, των ενοχών και της απομόνωσης. Το μήνυμά μας είναι «Δεν είσαι μόνη, δεν είσαι η μόνη». Σε αυτόν τον αγώνα, ο Δήμος Λαμιαίων λειτουργεί τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών από την 1η Ιουνίου του 2013, ο οποίος λειτουργεί αδιάκοπα 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Στον ξενώνα φιλοξενούνται γυναίκες μαζί με τα παιδιά τους που έχουν υποστεί ή υφίστανται βία και πολλαπλές διακρίσεις, όπως άνεργες μητέρες, μονογονείς, πρόσφυγες, μετανάστριες, άτομα με ειδικές ανάγκες κτλ. Έχει δυναμικότητα 20 κλινών και 2 βρεφικών κρεβατιών. Ο ξενώνας στελεχώνεται από κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, διοικητικό, υπάλληλο γενικών καθηκόντων και φύλακες. Στον ξενώνα παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης, ψυχολογικής στήριξης, επαγγελματικής συμβουλευτικής, νομικής στήριξης σε συνεργασία με το συμβουλευτικό κέντρο. Επίσης γίνονται παραπομπές ή και συνοδείες σε συνεργαζόμενους φορείς. Στον ξενώνα παραπέμπονται γυναίκες από τα συμβουλευτικά κέντρα, την πρόνοια και τα κέντρα κοινότητας. Επίσης λειτουργεί η γραμμή SOS 15900, στην οποία μπορούν να απευθυνθούν και να παραπεμφθούν αντιστοίχως. Φέτος επιλέξαμε να ευαισθητοποιήσουμε την τοπική κοινωνία με τη λειτουργία της εικαστικής έκθεσης με θέμα τη γυναίκα. Θέλουμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε τους 21 καλλιτέχνες που προσφέρουν τα έργα τους και την ευαισθησία τους για το θέμα αυτό.